Κερδίσαμε εμείς και η δικιά μας πολιτική πέρασε. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όμως και τα δύο. Νομίζω ότι η μεγάλη είδηση είναι η συγκρότηση πλέον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Στη συγκρότηση αυτή φτάσαμε βέβαια μέσα από μία, θα έλεγα, δύσκολη διαδικασία. Και η δύσκολη διαδικασία είναι, προέκυψε κατά τη γνώμη μου στο υπόβαθρο το ότι αυτή η τομή πια που φαίνεται να ανοίγει ο δρόμος, ότι κανένας, μα κανένας, δεν θέλει να συνεχιστεί, όπως και διακηρυκτικά και στην πράξη φτάσαμε εκεί, δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό το καθεστώς ανομίας των 27 χρόνων, ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο πρέπει να επιτελέσει το ρόλο του, που δεν είναι μόνο η διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει. Ναι, γιατί μια σειρά πραγμάτων μην αναπέξω. Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήραμε σε σχέση με την διαφαινόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και το λέω αυτό γιατί δεν έχουμε ακόμη την γραπτή απόφαση, και με βάση τον νόμο 43-39, νομίζω ότι έχει πάρα πολλή δουλειά και πάρα πολλές προκλήσεις από εδώ και μπρος. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Όλα τα υπόλοιπα, εγώ δεν συνηθίζω. Είναι μικροκομματική πολιτική, τα άλλα υπόλοιπα. Ορίστε. Είναι μικροκομματική πολιτική, τα άλλα τα υπόλοιπα. Όχι, όχι. Λέω όλα τα υπόλοιπα, ναι, για νικητές, ηττημένους, ναι, κλπ. Θεωρώ, ναι, ότι μένουν πίσω, είναι στη διαδικασία και της ιστορικής αποτίμησης να τα κρίνει, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μία νίκη, αν θέλετε, της νομιμότητας απέναντι στην ανομία. Θα συνεχίσω.